Κλαίει θρηνή επισκοπή μυρολογάτη Κρήτη, γιατί έχασε τον αητό από τον Ψιλορίτη. Ο κορυφαίος επιχειρηματίας, ο εφοπλιστής, ο άνθρωπος που χάραξε μια λαμπρή πορεία για πάνω από 50 χρόνια στην ελληνική και διεθνή επιχειρηματική σκηνή, ο κριτικός Βαρδής Βαρδινογιάννης, έφυγε σήμερα στα 91 του χρόνια. Γεννημένος στις 4 Δεκεμβρίου 1933 στην Επισκοπή Ρεθύμνου, ήταν το 5ο από τα 8 παιδιά του Ιωάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. Όλα τα αδέρφια, πάντα η έννοια τους και οι γονείς τους για την Επισκοπή. Δεν υπάρχει κτίριο δημόσιο, δεν υπάρχει πλατεία, δεν υπάρχει τίποτα που να μην αναγράφει το όνομά τους. Εγώ τον εγνώριζα από παλιά, διότι δούλεψα και στο δηληστήριο 8 χρόνια. Ήτανε καλός χωριανός, όποιος και του γύρεψε δουλειά δεν έλεγε όχι, χουβαρντάς, η πόρτα του πάντα ανοιχτή στην καράζιο της Σερβίας, στον 7ο όροφο. Το 1955 ο Βαρδής Βαρδινογιάννης αποφύτησε από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και άρχισε την καριέρα του ως αξιωματικός στο πολεμικό ναυτικό. Όμως η πορεία του διακόπηκε βία το 1967. Το 1972, μετά τον πρόωρο θάνατο του Νίκου, ο Βαρδής ανέλαβε την ηγεσία του ομίλου Βαρδινογιάννη. Υπό την καθοδήγησή του, ο όμιλος γιγαντώθηκε και διεύρυνε τις δραστηριότητές του στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας, των τραπεζικών υπηρεσιών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σε ένα πολυκύμαντο ταξίδι γεμάτο από προκλήσεις κάθε είδους, πάντα με πίστη και αφοσίωση στον στόχο να δημιουργούμε, να αγωνιζόμαστε, να προχωράμε μπροστά για την εταιρεία, για εμάς, τις οικογένειές μας, για την πατρίδα. Φυσικά τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Τίποτα δεν χαρίστηκε και δεν κατακτήθηκε εύκολα, παρά μόνο με όραμα, σκληρή δουλειά, ομαδική προσπάθεια και με πολλές θυσίες. Πριν από λίγο πληροφορήθηκα και εγώ το θάνατο ενός σπουδαίου Έλληνα, σπουδαίου κριτικού, διακεκριμένου επιχειρηματία, του Βαρδί Βαρδινογιάννη, και θέλω και εγώ να μεταφέρω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένειά του. Ενός κριτικού, ενός μεγάλου Έλληνα, που άφησε το αποτύπωμά του στην ελληνική σκηνή της επιχειρηματικότητας. Ευχαριστούμε για αυτά που έχει προσφέρει και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Με μία βοήθεια και μία συνδρομή σε ανθρώπους που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, στις περισσότερες των περιπτώσεων με αθόρυβο αλλά εξαιρετικά ουσιαστικό τρόπο, και βέβαια μέσα από τις πολύ μεγάλες κοινωνικές δομές που κατάφερε να δημιουργήσει μαζί με την αείμνηστη σύζυγό του. Σε ένα σπάνιο απολογισμό της ζωής και της σταδιοδρομίας του με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών λειτουργίας της Motor Oil, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης κατέγραψε τις σκέψεις του. «Με τις αρχές του πολεμικού ναυτικού που υπηρέτησα ως αξιωματικός και είναι πάντα βαθιά χαραγμένες μέσα μου, ξέρω ότι στη γέφυρα του πλοίου πάντα κοιτάζεις μπροστά. Όσο πιο μακριά φτάνει το βλέμμα σου, ίσως και πιο μακριά, επιστρατεύοντας τη γνώση, την εμπειρία, τη διορατικότητα με πίστη και προσήλωση στον στόχο». Στις 20 Νοεμβρίου 1990 ο Βαρδής Βαρδινογιάννης βρέθηκε στο στόχαστρο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Παρά τη σφοδρή επίθεση, σώθηκε χάρη στην ισχυρή θωράκιση της Μερσεντές του που άντεξε τις εκρήξεις. Διασταύρωση των οδών Βάρναλη και Γεωργίου Παπανδρέου στην Εγκάλη, ώρα 9 και 17. Μια ισχυρότατη έκρηξη ακινητοποιεί τα δύο αυτοκίνητα. Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης πετάγεται έξω. Η τελευταία του δημόσια εμφάνιση ήταν το 2023, όταν και βραβεύτηκε για τα επιτεύγματα της ζωής του, τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία του. Mr. Vardis Vardinogiannis. Vardis and Mariana Vardinogiannis. People like that help us understand in the diaspora what it means to be Greek. Από τις σπάνιες τα τελευταία χρόνια επισκέψεις του στο Ρέθυμνο ήταν το 2011 στην παρουσίαση του βιβλίου της αγαπημένης συνοδοιπόρου του στη ζωή, Μαριάννας Βαρδινογιάννη. Και επειδή ξέρω πόσο βαθιά ρεθυμιώτης είναι, χαράξαμε το αρχαίο νόμισμα της πόλης σε ασημένιο αντίγραφο για να κλείσει το πέτο του και να μας θυμάμαι. Το παρακαλώ, το Ρέθυμνο. Είμαστε μαθητές εδώ και τι κάναμε τότε. Φοβούμαι ότι δεν θα μας μιλούσατε πολύ σήμερα. Εγώ πάντως θυμάμαι τις ώρες, τις μέρες που πέρασα στο Ρέθυμνο. Το 2017 αναγορεύτηκε σε επίτιμο πρόεδρο της Παγκριτίου Ενώσεως. Το βασικό χαρακτηριστικό όμως του Βαρδί είναι ότι όταν ήλθε από το Ρέθυμνο στην Αθήνα,
κράτησε και διατήρησε μέχρι σήμερα ό,τι έφερε μαζί του από την Κρήτη. Για τους κατοίκους της Επισκοπής Ρεθύμνου, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης δεν ήταν απλά ένας ισχυρός Έλληνας επιχειρηματίας, αλλά ένας μεγάλος ευεργέτης που δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του και τους ανθρώπους του. Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην έχει ζητήσει τη βοήθειά τους και να μην την έχει δεχτεί. Απλόχερα και πάντα με το χαμόγελο και με πολύ αγάπη. Θυμάστε. Είναι ο τάφος του πατέρα του και είναι και ο σύμφης εδώ ο αδερφός του, σλαμμένος εδώ στο νεκροταφείο της Επισκοπής. Ναι, εδώ είναι παιδί μου. Προπέρσι είχαν δώσει κάπου 55.000 για το προφητήλιο εδώ πέρα. Πήγαινα στο σπίτι, τον ερχόταν στο δικό μου και τώρα ακόμα η Λενιό που είναι μεγάλη και τρανή έρχεται στο σπίτι μου να με δει. Ο πατέρας του και ο πατέρας μου κουμπάρι. Είναι ένας από τους Έλληνες. Τον Βαρδί Βαρδινογιάννη αποχαιρετάμε σε λυπητήρια μηνύματά του σύσσωμος ο επιχειρηματικός και πολιτικός κόσμος της χώρας.